τα πρώτα χρόνια από τις πληροφορίες που έχουμε. The last 400 years ago, ο άντρας του σπιτιού πριν φύγει για τις δουλειές. The man of the house before leaving in the morning for the to go to the fields, he had to be well stuffed. Έτρωγε φαγητό από αυτό που είχε μείνει από την προηγούμενη μέρα. Ate the remaining food of the last night, of the last of the previous day, so could be empty. And drank also a glass of wine in order to get strength. Yes, in order to get strength. Στα ορεινά μέρη. In the mountains. Οι άνθρωποι είχαν πιο πολλά γαλακτοκομικά επειδή ήταν βοσκοί. People grew goats and things that and had more milk. So they had a lot of cheese and products of the milk. Αυτό είναι μία πίτα με μυζήθρα, με κριτικό παραδοσιακό σιτιακό τυρί. Yes, this the first plate is a plate of a pie with cheese inside. Αυτό. Εδώ έχουμε τυρί ντόπιο σιτιακό. It's hard cheese. Εδώ είναι ένα τυρί με πολύ βούτυρο που το κάνουμε ομελέτα με αυγά. Okay. Είναι η στάκα, στάκα με αυγά. This is staka. Staka was what to, the butter from the milk. They boiled the milk and the butter came up and they took the this butter and with eggs they made a nice omelette. Αυτό είναι, να το πούμε πιο επιστημονικά, είναι το κριτικό προβιωτικό, είναι το ξύγαλο, είναι μια ελαφριά επεξεργασία γάλακτος με λεμόνι, που είναι τη στιγμή στο ξύγαλο που λένε. This is a product like yogurt, but it's not yogurt, because it's produced with a little bit of lemon and it makes the... Εδώ είναι ένα γλυκό σταφύλι. This is, yes, grapes, sweet grapes. Και εδώ είναι ο κλασικός σιτιακός δάκος με την ντομάτα. And this is hard bread with olive oil and tomato and olives. It's a traditional Greek product, Cretan product. Εδώ είναι το πιο σημαντικό για μένα. This is the most important for Diamandi. Είναι λάδι με μέλι. It's olive oil with honey mixed along very big, very good. Δηλαδή εκεί που χρησιμοποιούμε τώρα βούτυρο και μαρμελάδα. So instead of butter or marmalade, you could use this on bread and it's a super food. Αυτό. It's ντόπιο μαύρο ψωμί. And also full grain bread. Και βότανα από τα βουνά μας βιολογικά. And these are our tea with our that we amassed from our mountains. It's votans okay, that we collect from our mountains and we make tea. This is a tea. Okay. Και για αυτούς που δεν τρώνε γαλακτοκομικά ή οτιδήποτε άλλο, υπάρχουν τα φρούτα. Εποχές. Those who cannot eat a lot of cheese or milk, we have the fruits. Yes. People yes. People eat fruits. Yes. For the breakfast and after to get strength. Okay, you may sit now and then you can taste everything you like. You can come and take Βλέπω οι άνθρωποι δεν περίμεναν τέτοια ποικιλία μπορεί να έχει ένα πρωινό, τέλος πάντων. Κοιτάξτε, από τη στιγμή που έρχονται από μια άλλη χώρα, θα πρέπει να τους δείξουμε τις συνήθειές μας. Ήρθανε στην Κρήτη και ήρθαν στη Σιτία. Θα πρέπει λοιπόν να φάνε αυτά που προσφέρει η Σιτία και η Κρήτη. Και εμείς τους παρουσιάσαμε εδώ το σιτιακό κρητικό πρωινό. Ό,τι μνήμες έχουμε και ό,τι πληροφορίες είχα από χωριά. Ό,τι μπόρεσα να συλλέξω από πληροφορίες και από αυτά που ξέρω εγώ, να τους τα παρουσιάσουμε στο σιτιακό κρητικό τραπέζι. Δεν έχει θέση κανένα ευρωπαϊκό προϊόν, ούτε βούτυρα κορεσμένα, ούτε μαρμελάδες βιομηχανοποιημένες, ούτε ψωμιά με συντηρητικά, ούτε γιαούρτια στραγγιστά. Έχουμε μια κουζίνα πάρα πολύ πλούσια και σε σιτιακή γη προσφέρει τα πάντα. Τα πάντα. Από γαλακτοκομικά, από βότανα, από φρούτα, από λαχανικά, τα πάντα. Εσύ το τηρείς αυτό και νομίζω θα πρέπει να κάνουν το ίδιο και οι άλλες επιχειρήσεις εστίασης, γιατί είναι το πρώτο πράγμα που μπορούμε εμείς να διαφημίσουμε, έτσι δεν είναι? Το θέμα είναι ότι θεωρώ ότι ξεκινάει από το σπίτι αυτή η παιδεία. Αν εσύ στο σπίτι σου δεν τα τηρείς αυτά, δεν θα τα τηρείς ούτε στη δουλειά σου. Και αν τα τηρήσεις στη δουλειά σου, το κάνεις αποκλειστικά για διαφήμιση ή για να βγάλεις χρήματα. Είναι να το αισθάνεσαι να το κάνεις. Δεν μπορώ να βάλω σε μαγαζί μέλι,
το οποίο δεν ξέρω από πού είναι. Παίρνω από τρεις παραγωγούς από τη Σιτία που ξέρω ότι είναι θυμαρίσιο αποκλειστικά. Δεν μπορώ να βάλω λάδι στο μαγαζί που δεν είναι βιολογικό. Ας κάνει 5 και 6 ευρώ το κιλό. Είμαστε βιοκαλλιεργητές, ξέρω το κόστος του. Δεν μπορώ, δεν θέλω πελάτες. Ό,τι θέλω να τρώω εγώ στο σπίτι μου και τα παιδιά μου, αυτό θέλω να προσφέρω.